Κύριε Πεγιάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποδοχή που μας κάνατε εδώ στον παράδεισο, στο δικό μας παράδεισο, στον παράδεισο της Κορινθίας. Όντως, είναι τόσο κοντά, είναι τόσο δίπλα μας και ίσως κάποιοι να αγνοούν ότι ο παράδεισος αυτός είναι πολύ κοντά μας. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους συνεργάτες σας και σε όλο τον κόσμο. Είμαστε 1 χιλιόμετρο παραλία. Είναι πραγματικά ένας παράδεισος με κρυστάλλινα νερά, γαλάζια σημαία, χρόνια τώρα παίρνουμε. Και απορώ πραγματικά, πολλοί από την Κόρινθο αγνοούν το σημείο αυτό. Τα νερά τους είναι κρυστάλλινα, λόγω τσαλάκι. Οι παροχές που υπάρχουν είναι τεράστιες, η ασφάλεια των παιδιών, γιατί δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν μεσολαβεί δρόμος. Πολύ θα ήθελα να δει όλος ο κόσμος αυτό το σημείο, μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Τα λόγια είναι περιττά πάνω σε αυτό. Όντως, όποιος έρχεται εδώ, κύριε Πεγιάζη, μένει άφωνος και δεν μπορεί να περιγράψει αυτό που βλέπει. Μόνο όταν θα το δει θα μπορεί να καταλάβει. Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα απολύτως εάν δεν το δει στην πραγματικότητα. Τι πράγμα είναι αυτό εδώ, σμένα. Και είναι η λεπτή ιταλική η πίτσα. Και όχι μόνο. Παρουσιάζει κουζίνα από τα self-service που μπορεί να πάρει από την τυρόπιτά του, την μπουγάτσα του, το σουβλάκι του, το τοστάκι του, τους χυμούς του, τους καφέδες του, στο εστιατόριο του, στα εστιατόρια μάλλον, που είναι εδώ μέσα, μπορεί να έχουν από την πίτσα του, την ιταλική πίτσα με ζυμάρια δικά μας. Δεν είναι τίποτα καταψυχμένο από τα ζυμάρια προετοιμασμένα. Και είναι η λεπτή ιταλική η πίτσα. Και όχι μόνο. Παρουσιάζει κουζίνα από τα self-service που μπορεί να πάρει από την τυρόπιτά του, την μπουγάτσα του, το σουβλάκι του, το τοστάκι του, τους χυμούς του, τους καφέδες του, στο εστιατόριο του, στα εστιατόρια μάλλον, που είναι εδώ μέσα, μπορεί να έχουν από την πίτσα του, την ιταλική πίτσα με ζυμάρια δικά μας. Δεν είναι τίποτα καταψυχμένο από τα ζυμάρια προετοιμασμένα. Και είναι η λεπτή ιταλική πίτσα. Και όχι μόνο. Παρουσιάζει κουζίνα από τα self-service που μπορεί να πάρει από την τυρόπιτά του, την μπουγάτσα του, το σουβλάκι του, το τοστάκι του, τους χυμούς του, τους καφέδες του, στο εστιατόριο του, στα εστιατόρια μάλλον, που είναι εδώ μέσα, μπορεί να έχουν από την πίτσα του, την ιταλική πίτσα με ζυμάρια δικά μας. Δεν είναι τίποτα καταψυχμένο από τα ζυμάρια προετοιμασμένα. Και είναι η λεπτή ιταλική πίτσα. Και όχι μόνο. Παρουσιάζει κουζίνα από τα self-service που μπορεί να πάρει από την τυρόπιτά του, την μπουγάτσα του, το σουβλάκι του, το τοστάκι του, τους χυμούς του, τους καφέδες του, στο εστιατόριο του, στα εστιατόρια μάλλον, που είναι εδώ μέσα, μπορεί να έχουν από την πίτσα του, την ιταλική πίτσα με ζυμάρια δικά μας. Δεν είναι τίποτα καταψυχμένο από τα ζυμάρια προετοιμασμένα. Και είναι η λεπτή ιταλική πίτσα. Και όχι μόνο. Παρουσιάζει κουζίνα, είναι μια καταπληκτική κουζίνα με γκουρμέ και μεσογειακή. Πλούσια η γκάμα της, δεν υπάρχει τίποτα έτοιμο, όλα την ίδια στιγμή βγαίνουν. Είναι ένας χώρος που δεν είναι για κάποια συγκεκριμένη ώρα. Είναι για όλες τις ώρες, για κάθε μέρα έτσι. Και βέβαια είναι για κάθε μέρα και για όλες τις ώρες. Όταν νυχτώνει, έχει ένα πολύ ωραίο σημείο με γκαζόν. Είναι σχεδόν 2 στρέμματα. Και έχει το μπαρ του, το εστιατόριό του, μπορεί να πιεις το κοκτέιλ σου, να φας το φαγητό σε ένα ειδηλιακό πραγματικά περιβάλλον και κάθε Σάββατο βράδυ είναι με ζωντανή ελληνική μουσική. Τη μουσική που αυτοί πολλοί την έχουν ξεχάσει, με τα όμορφα ελαφρά ελληνικά τραγούδια και φτάνει μέχρι την αρχή του λαϊκού. Και κάποιες στιγμές μπορεί να προχωρήσει λίγο.
αλλά ποτέ βαριά λαϊκά. Είναι το μοναδικό σίγουρο. Ένα συνδυασμό δηλαδή καλή μουσική και με το κύμα, ό,τι καλύτερο για αξέχαστες καλοκαιρινές νύχτες. Ακριβώς. Ποιες ηλικίες έρχονται και από ποιες περιοχές? Από Αθήνα, από τα δυτικά προάστια Αθηνών. Γενικά από την Αθήνα το προτιμούν γιατί είναι ένας παράδεισος. Και απορώ πραγματικά οι Κορίνθοι πώς δεν γνωρίζουν ότι ο παράδεισος αυτός είναι δίπλα στα πόδια τους. Πραγματικά δίπλα στα πόδια τους ένας παράδεισος. Είδα ηλικίες από τα μικρά παιδάκια μέχρι τους μεγάλους. Καλύπτει όλο το φάσμα των ηλικιών. Κύριε Πεγιάζη, και επειδή ακούμε ότι εδώ η θάλασσα είναι πολύ ήρεμη, ποιο είναι το μυστικό? Πάντοτε επικρατούν βοριάδες. Εδώ είναι τα γεράνια, ο όγκος των γεράνιων, που πάντα, μα πάντα, έχει ήρεμα νερά. Δεν το πιάνουν οι βοριάδες. Αυτό είναι το μυστικό όλο. Και επειδή είναι παράδεισο, δεν μπορείς ποτέ να τον περιγράψεις τόσο καλά, μόνο εάν έρθεις, τον δεις, τον ζήσεις, τότε θα καταλάβεις πραγματικά τη λέξη παράδεισος.